στη δημιουργία 20 νέων δομών για τη φιλοξενία προσφύγων σε 8 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και το νησί μας, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Πρόκειται για δομές ελεγχόμενης φιλοξενίας, οι οποίες έχουν δυναμικότητα από 500 έως και 2.000 θέσεις η καθεμία, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η διαμονή σε αυτές ενός αριθμού μεταξύ 20.000 και 25.000 ατόμων. Το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα είναι εθνική σημασία ζήτημα. Η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα αρχίσει να υλοποιεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη ψηφίσαμε σχέδιο νόμου όπου ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου, άρα και τις επιστροφές. Ήδη έχουμε επιστροφές από την μεταφορά μάλλον μεταναστών από την νησιωτική περιφέρεια στην ενδοχώρα περίπου 9.000 και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε άλλες 11.000 μεταφορές από την νησιωτική Ελλάδα στην υπηρετική. Το τελικό σχέδιο θα βρεθεί αύριο στο επίκεντρο ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης. Προχωράμε στην δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων και βεβαίως ενισχύουμε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, ενισχύουμε τη επιχειρησιακή δυνατότητα των στελεχών του λιμενικού σώματος και με μέσα αλλά και συστήματα που σαφώς θα βοηθήσουν με πιο αποφασιστικό τρόπο τα στελέχη του λιμενικού σώματος να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Σε 2 μήνες θα εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο στην Κρήτη, δήλωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλαγιωτάκης. Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τις εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται για μέτρο επιδοματικού χαρακτήρα, σημείωσε. Το μεταφορικό ισοδύναμο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των κρητικών επιχειρήσεων θα εφαρμοστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπου αναμένεται να λάβουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με τα επιμελητήρια της Κρήτης το μέτρο θα εφαρμοστεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και δεν βλέπουμε το μεταφορικό ισοδύναμο ως επιδοματικού χαρακτήρα μέτρο. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της νησιωτικής πολιτικής, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Πλαγιωτάκης ανέπτυξε τους άξονες για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Όπως είπε, θα υπάρξουν 134 δράσεις το 2020 με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, επεξεργαζόμαστε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν σχέση είτε με την ενίσχυση κεφαλαίου, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, μικροδάνεια, έτσι ώστε πραγματικά να τονώσουμε στοχευμένα όμως και συγκεκριμένα την νησιωτική επιχειρηματικότητα.